Μέχρι πρότινος και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι σοσιαλδημοκράτες είχαν μία συμπόρευση με τους χριστιανοδημοκράτες στα μείζωνα ζητήματα. Τι γίνεται στην Ελλάδα? Αυτή τη γραμμή που είχε η σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη μέχρι πρότινος τη συνεχίζει η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Δεν έχει φύγει από τη λογική της σοσιαλφιλελεύθερης συνένωσης και συνένεσης. Άρα λοιπόν δεν παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, φαίνεται σε μία σειρά ζητημάτων να είναι απομονωμένη και προφανώς αντιμετωπίζει εμάς επιθετικά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αν παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις σε όλη την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία θα δούμε ότι αυτές οι τάσεις της δεξιόστροφης και της αριστερόστροφης ή να το πω καλύτερα της ενταγμένης στο σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού και της αντιπαραθετικής προς το σχέδιο του νεοφιλελευθερισμού σοσιαλδημοκρατίας υπάρχει και σε άλλες χώρες. Δείτε για παράδειγμα τη σύγκρουση που γίνεται στο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ισπανίας. Έγινε μια μεγάλη σύγκρουση στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής του ομάδας και μετά λίγους μήνες ο πρόεδρος του, ο Σάντσεθ, που αναγκάστηκε τότε να παραιτηθεί, κέρδισε την πλειοψηφία. Δείτε το ακόμα μεγαλύτερο παράδειγμα που εγώ δεν το πίστευα ότι θα συμβεί μέχρι να συμβεί. Την εξέλιξη στο Εργατικό Κόμμα, στο κόμμα το οποίο ήταν παλιά το κόμμα του Τόνι Μπλερ, δηλαδή ένα κόμμα το οποίο χάρασε γραμμή social φιλελεύθερης συνένεσης, κέρδισε την ηγεσία ο Κόρμπιν με μεγάλη λαϊκή συμμετοχή, του έγινε σφοδρός και ανηλεής πόλεμος και υπονόμευση μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο της εκλογικής μάχης. Ο Κόρμπιν, ενώ όλοι τον είχαν για έναν γερασμένο αριστεριστή, ξεπερασμένο ηγέτη, κατόρθωσε να μειώσει τη διαφορά που τον έδειχναν στις δημοσκοπήσεις μέχρι και 25 μονάδες πίσω στην κάλπη, στις 2 με 3 μονάδες πίσω, άρα να είναι ο πραγματικός νικητής αυτών των εκλογών, αν σκεφτούμε και την υπονόμευση που υπέστη, και να πάρει περισσότερες ψήφους από αυτές που είχε πάρει ο Τόνι Μπλερ όταν κέρδισε την Πρωθυπουργία. Το λέω αυτό διότι αυτός ο κύκλος και της πορείας του κόμματος του Ντάισεμπλουμ και του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και των πραγμάτων στην Ελλάδα δεν έχει κλείσει. Είμαστε σε ενδιάμεση και μεταβατική φάση και αυτό το οποίο θα πρέπει να επιχειρούμε εμείς και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη είναι το πώς θα μπορέσουμε να συγκροτήσουμε τα πλατύτερα δυνατά προοδευτικά μέτωπα, προφανώς οριοθετημένα στην πολιτική της λιτότητας και του νεοφιλελευθερισμού. Έτσι μπορούμε να εξηγήσουμε και το σύνδρομο του ακαθόχυρου και βεβαίως μπορούμε να το εξηγήσουμε εάν δούμε και τα πάνελ τα οποία βάζουμε. Είδατε προχθές στο συνέδριο της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν τίποτα άλλο από ένα μάθημα πολιτικής ιστορίας. Εγώ νόμιζα ότι διάβαζα βιβλίο ιστορίας. Μίλησε ο κύριος Σιμίτης, μετά μίλησε ο κύριος Παπανδρέου, δηλαδή πολιτικές φιγούρες, προγράμματα και πρόσωπα τα οποία έχουν κριθεί και έχει γίνει απολογισμός όχι μόνο από την ελληνική κοινωνία αλλά και από τον προοδευτικό κόσμο στον οποίο κάποτε αυτά τα μεγάλα κόμματα είχαν αναφορά. Σκεφτείτε ότι αυτά τα κόμματα είχαν ποσοστό 45% και τώρα κινούνται στο 4 με 6% στην κάλπη, ίσως 7% στις δημοσκοπήσεις και ούτω καθεξής. Και αυτό δεν είναι υπόθεση χθεσινή, είναι εκλογική υπόθεση σε επαναλαμβανόμενες μάχες την τελευταία πενταετία, από το 2012 μέχρι σήμερα, σε 4 εκλογικές μάχες, 2 το 12 και 2 το 15.